Σήμερα θα δοκιμάσω Minecraft hacks και κόλπα για να σας αποδείξω ότι είναι αληθινά και ότι δουλεύουν. Δείτε μέχρι το τέλος για να αφήσετε τους φίλους σας άφωνους. Like και φύγαμε. Glitch. Okay, θα κάνουμε duplicate κάποια πίστων. Τώρα έχουμε 8 πίστονς. Okay, έχουμε βάλει 9 redstone και 9 obsidian. Okay, από πάνω έχει βάλει συγκεκριμένα πίστων για να ενεργοποιηθούν. Και στο κέντρο έχει βάλει ένα TNT. Άμα το σπάσει μέσω του TNT, με το που το βάλει, θα πάρει 17 πίστων. Ωραία, ήρθε να δοκιμάσουμε αν δουλεύει. Λοιπόν, θα πάμε και θα κάνουμε ένα νέο κόσμο. Okay, create new world. Και αυτό που θα βάλουμε είναι creative και θα το ονομάσουμε duplicate. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ πέρα στον πολύ όμορφο μας κόσμο. Και η αποστολή μας είναι εξής: θα κάνουμε duplicate τα pistons. Όπως ξέρετε εδώ πέρα, αυτό που θα πάρω εγώ είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Χρειάζομαι επίσης redstone. Ωραία, που θα πάρω όσα γουστάρω. Και θέλω και TNT. Ωραία. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το obsidian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Το θετικό είναι ότι ξέρω να μετράω. Άρα πήγα δημοτικό. Πολύ καλό αυτό. Πρέπει να τοποθετήσω τώρα εγώ 1, 2, 3. Ακριβώς κάτω από το redstone εδώ πέρα δηλαδή. Πιστεύω ότι θα δουλέψει, δεν ξέρω. Ένα πίστον, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πίστον. Ωραία. Και εδώ πέρα last θα βάλω το TNT το οποίο άναψε. 3, 2, 1. Και εδώ πέρα θα αρπάξουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πω ότι αυτό το hack δεν δουλεύει. Τι! Δεν ήξερα ότι άμα βάλεις από εδώ έξω το πόρταλ θα βγει απ' έξω. Αυτό εδώ με το πόρταλ θέλω να το δοκιμάσω. Φύγαμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μου φαίνεται λίγο ψεύτικο γιατί τα περισσότερα από αυτά τα hacks είναι με command blocks και κάνουν τέτοια κολπάκια. Οπότε τα περισσότερα είναι clickbait. Αλλά ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Okay. Αυτό που θα πάρω είναι ένα end portal frame και I offender. Ωραία. Συνήθως όταν βγάλεις portal frame το κάνεις από τη μέσα πλευρά. Οκ. Άμα θες το κάνεις το creative. Για να βγει σωστά. Ωραία. Οπότε εμείς πρέπει να το κάνουμε αντίθετα. Δηλαδή να κοιτάμε αλλού. Ωραία. Να το σκεφτώ λίγο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πριν βάλω το τελευταίο μάτι να σπάσετε το κουμπί του like. Γιατί δούλεψε! Πραγματικά δούλεψε, δεν το περίμενα. Πραγματικά να ξέρετε, δεν έχω ούτε ένα command block, δεν έχει τίποτα από κάτω. Κοιτάξτε, πραγματικά δεν περίμενα καν να δουλέψει. Περίμενα αυτή τη στιγμή να το φτιάξω και να πω μάγκες, άκυρο. Αλλά παραδόξως δούλεψε, δεν το περίμενα. Επόμενο hack. Λοιπόν, σημαντική ανακοίνωση: μη σκιπάρεις με τίποτα το βίντεο, δες το όλο γιατί 27, 28 και 29 Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στο μεγαλύτερο gaming event της Ελλάδας που λέγεται GameAthlon. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο ελληνικό gaming event. Ήρθε η ώρα να τα πούμε από κοντά, επιτέλους! Μπορείτε να πάρετε εισιτήρια με το link που έχω βάλει κάτω στην περιγραφή. Πραγματικά πατήστε το για να μάθετε πού βρίσκεται το event και τι ώρα θα έχω meet and greet για να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά. Θέλεις ένα iron pickaxe, ένα stone hoe και λίγο bone meal. Οπότε πας κάτω για ένα single moss brick. Okay. Και να ξεκινήσεις να βάλεις bone meal. Okay. Και αυτό από ό,τι κατάλαβα μετατρέπει την πέτρα σε moss. Και τώρα χρησιμοποιείς το stone hoe το οποίο από ό,τι το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο και μπορείς να πάρεις blocks και να καθαρίσει το μέρος. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό εδώ το hack ξεχωρίζει τα stone blocks από τα διαμάντια και τα iron. Οπότε ουσιαστικά αξιοποιείς το moss για να μετατρέψεις το stone σε moss. Επιστήμονας. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ίσως καλύτερα χωριστά. Ίσως ανοίγει το Minecraft. Το γυρνάω σε τραγούδι, έγινα ο Stan Frapp. Αυτό εδώ είναι το νέο μου μπλουζάκι, αυτή εδώ είναι η νέα μου κούπα και η νέα μου αφίσα. Οπότε μπείτε όλοι στο Creative Shop για να τα πάρετε. Ας πούμε ότι είμαστε σε μια σπηλιά με διαμάντια. Ας υποθέσουμε ότι αυτά είναι διαμάντια και δεν τα βλέπουμε. Θα βάλω Creative Mode και τι θα κάνω. Θα βάλω ένα Stone Pickaxe, ένα Iron Hoe. Θα πάρω ένα Moss Block, μπορείς να το πάρεις από Wandering Trader. Και θα πάρω και ένα Bone Mill. Ακούστε λίγο όμως κάτι. Υποτίθεται από εδώ πέρα πάνω από τα διαμάντια έχει Stone. Οπότε θέλουμε και Stone Block γιατί δεν βρήκαμε διαμάντια γύρω από Stone. Βρήκαμε από αυτό το πράγμα το περίεργο. Θα βάλω Stone γύρω από τα διαμάντια για να υποτίθεται να τα καλύψω. Αυτό που έκανε ο φίλος είναι ότι έσκαψε ένα μπλοκ, τοποθέτησε ένα moss block και μετά βάζει δεξί κλικ και έβαζε παντού, μα παντού bone meal. Ωραία, έβαλα παντού bone meal. Ήρθε η ώρα να πάρω το iron hoe μου και να ξεκινήσω να τα σκάβω πολύ γρήγορα και να κάνω insta mine. Και όπως είδατε, το stone για κάποιο λόγο μετατράπηκε σε moss και βρήκαμε τα διαμάντια πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι τέλειο! Ισχύει! Επόμενο! Για να δούμε τι φτιάχνει αυτός ο φίλος. Έχει φτιάξει έναν τοίχο, έχει βάλει κάποια quartz blocks, block of gold, repeater με τέρματα ticks, 2 note blocks και απαντήσει 20 ticks το ένα, 8 ticks το άλλο. Πίσω από έναν τοίχο. Και γυρνάει και πατάει το κουμπί και ουσιαστικά έφτιαξε ένα κουδούνι για την πόρτα. Αυτό εδώ είναι αρκετά έξυπνο και θα ήθελα να το δοκιμάσω τώρα. Οπότε φύγαμε. Πάμε πάνω. σε μια παραλία. Ωραία, έφτασε σε ένα village. Γιατί βαριέμαι να χτίσω έναν τοίχο. Ωραία, έστω ότι αυτό είναι ένα σπίτι και θέλουμε να φτιάξουμε ένα κουδούνι. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Θέλουμε note block, όπως είχε το βίντεο. Θέλουμε white concrete, redstone, gold block και θέλουμε και repeater. Εδώ θέλουμε και ένα redstone lamp. Θα βάλουμε εδώ το redstone lamp. Φύγετε ρε! Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Ένα white concrete εδώ, ένα block of gold. Άλλο ένα block of gold εδώ πέρα. Ρε μπρο, έχεις πρόβλημα. Φύγε. Λοιπόν, εφόσον φτιάξαμε το repeater και μας ενοχλούν οι villagers, πραγματικά μην με ενοχλείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα θα πάμε από την άλλη πλευρά, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. 3, 2, 1. Ω! Δούλεψε! Δούλεψε, είναι τέλειο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι άχρηστο γιατί το κουμπί είναι δίπλα στην πόρτα. Οπότε μας ανοίγει η πόρτα και δεν έχουμε είσοδο. Οπότε βάλτε το κάπου σωστά. Δούλεψε, επόμενο! Λοιπόν, ήρθε να δούμε κάπως άχρηστα Minecraft facts. Οκ, για να τα δούμε, για να τα δούμε. Ωραία, ωραία, μπορεί να χυλάρουμε άλλον golems. Αυτό το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο γιατί μπορεί να σε ιβάρει όντω iron. Ναι, το ξέρουμε. Οι αράχνες σου επιτεθούν άμα βάλει γύρω-γύρω torches. Γιατί αυτό όντως μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Αλλά θέλω να πάω να το δοκιμάσω τώρα. Λοιπόν, νέο κόσμο στο Minecraft 1.20 που θα το ονομάσω αράχνη. Πάμε. Έχουμε και λέμε, θέλουμε spider και θέλουμε και torch. Αλλά εγώ επειδή είμαι μάγκας, όχι αυτό το torch, θα πάρω και ένα διαμαντένιο armor για να μην γίνει κολλήλα και πεθάνω στο game. Λοιπόν, οπότε θα το κάνουμε survival mode και ήρθα να δούμε αν δουλεύει γιατί θα κάνουμε time set night. Και τώρα που βράδιασε, θα σπονάρω στην αράχνη σε 3, 2, 1. Γεια σου, με κυνηγάει, με κυνηγάει ξεκάθαρα. Αλλά τώρα δεν θα με κυνηγήσει. Πέσε στο νερό, με κυνηγάει η αράχνη. Με κυνηγάει, νομίζω δεν δουλεύει. Δεν νομίζω να δουλεύει. Ναι, όχι, σταμάτησε, σταμάτησε. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, μάγκες. Αράχνη, φάε με γιατί θα κάνω νέο κόσμο. Πάμε στο επόμενο. Minecraft Lava Bucket Tutorial. Ονομάζεις μια αγελάδα Spicy Boy, κάπως έτσι, με κεφαλαίο S, κεφαλαίο B και I στο τέλος. Παίρνεις ένα bucket, ναι, και με δεξί κλικ. Ω, γέμισε! Αυτό ήταν περίεργο. Οκ. Από ό,τι το ξαναβλέπω και βλέπω ότι πήρε το μπάκετ και με δεξί κλικ στην αγελάδα πήρε λάβα αντί για γάλα. Επειδή η αγελάδα λέγεται Spicy Boy, που το spicy σημαίνει καυτερό. Οκ, θα δοκιμάσουμε. Θα βάλουμε ένα anvil, θα βάλουμε εδώ πέρα το name tag, το βάλουμε εδώ και θα ονομάσουμε Spicy Boy. Πήρα αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τον βαφτίσουμε και 3, 2, 1. Ναι, δεν νομίζω να δουλεύει. Έχουμε απλά γάλα. Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Πίνω το γάλα μου και πάμε τώρα να το κάνουμε expose. Λοιπόν, φίλοι μου, έχω εκεί πέρα μία γελάδα. Έχω μπει σε νέο κόσμο και κοιτάξτε κάτι. Game mode survival και ήρθε η ώρα να δείτε κάτι. 3, 2, 1. Και όπως βλέπετε, μόλις γέμισα από την αγελάδα ένα lava bucket. Θα μου πείτε πώς έγινε αυτό, πώς ήταν τα αριστερά. Λέει replace the slot on Jambra with lava bucket, που σημαίνει ότι εδώ κάτω ακριβώς θα μένω. Έχω βάλει και βέβαια την κολόνα για να θυμάμαι που είναι. Έχει θα μένω ένα command block, το οποίο έχει αυτό εδώ το command, που σημαίνει ότι αυτό το hack ήταν ψεύτικο. Like, subscribe, γεια σας. Ίσως καλύτερα χωριστά. Ίσως θα γίνω πάλι χοντρός άμα δεν πάω γυμναστήριο.